Πριν αρχίσει αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας πω πως σε αυτό το βίντεο συζητάω για ένα topic το οποίο μου πρότεινε ο Captain G μας. Α, μπορεί να το προφέρω και λάθος. Το οποίο είναι MCG ενάντια σε Bad Lion SG, survival game δηλαδή. Και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά με αυτό το θέμα στα topics. Και επίσης να μου πείτε αν παρατηρείτε διαφορά στον ήχο πριν πάρω το pop filter και αφού το πήρα. Και ναι, απολαύστε το βίντεο. Σπέρα παιδιά, είμαι ο Wind και σήμερα παίζουμε Minecraft Survival Games στο MC Games στην πίστα Holiday Resort, θυμήθηκα. Ναι, και για το σημερινό βίντεο θα έχουμε να συζητήσουμε ένα ωραίο topic το οποίο μου πρότεινε ένα παιδί. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το όνομά του. Θα το βάλω πριν ξεκινήσει καν το βίντεο. Οπότε, ναι, θα ξέρετε ποιος είναι. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος είναι, sorry. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς σας πάρουμε λίγο πράγματα από το spawn. Και κάτι πήραμε, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, το topic για αυτό το βίντεο είναι τα MCSG versus τα Bad Lion SG. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινήσουμε από το ένα και μετά πάμε στο άλλο και μετά θα τα συγκρίνουμε. Καταρχάς τα MCSG είναι μεν ωραία. Είναι αρκετά ωραία, μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραία maps. Γενικότερα είναι. Μπορεί να παίξει, είναι ωραία. Αλλά υπάρχουν οι hackers που είναι σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω. Και έχω βάρκα τόση ώρα και δεν πάω με τη βάρκα. Θα πάω σκολυμπώντας wins. Γιατί έτσι. Οκ, okay, εσένα. Θα σκοτώσουμε τώρα. Ωραία, ευχαριστώ, γιατί θα ήταν πολύ επικίνδυνος. Μου αρπάσουν πολύ επικίνδυνος, όπως και όσοι είναι τριγύρω μου τώρα. Αυτό και σένα γρήγορα. Τακ, τακ, τακ. Τακ, γκάπλ. Πράγματα. Ω, τζιζ. Γεια σας. Αντίο. Του ξεφτύλισε αυτόν τον τύπο. Τακ, μπουμ, μπουμ. Nice. Και τώρα αυτά, συγγνώμη που δεν... που μιλάω και άλλα πράγματα, αλλά... Τι είναι αυτή! Τι είστε εσείς ρε! Βάγα την πετάγια, θα τη χρειαστούμε. Ξέρεις κάτι, pre-gap και πάμε! Είναι team, πες μου τι είναι team. Λοιπόν, έλατε εδώ ρε. Τεκέδες, έχετε κοστάκις! Πού είστε? Α, νάτι. Πώς είναι, τρεις είναι! Μάλιστα. Challenge accept, φίλοι μου. Τι κάνει! Τι έγινε μόλις τώρα! Οκ. Triple team takeout. Triple take εδώ team takeout. Μαλάκα καρδιά μου. OMG. Μαλάκα αρχώθηκα σκαφασία. Μίζαρα κάποια πράγματα. OMG. Jesus. Ρε φίλε, αρχώθηκα σκαφασία. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα θα χτυπάει η διανοητά καρδιά μου. Ναι. Triple team takeout λοιπόν. Σε βλέπω εσένα στα αριστερά μου. Δείτε στα αριστερά λίγο. Τεκές. Γεια σα, τεκέ χωρίς armor. Έλα εδώ. Δεν σε έχω δει, μη φοβάσαι. Γεια σου, γεια σου. Πώς πάει, καλά, καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ. Μαλάκα τι είχε. Jesus, δεν σε περίμενα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Στο θέμα μας τώρα, όπως είπαμε MCSG, ενάντια σε Bad Lion SG. Ξεκίνησαμε λίγο intense, δεν πειράζει. Οπότε, όπως είπαμε MCSG είναι πολύ ωραία για να παίξεις SG και να κάνεις βίντεο. Αλλά θα πρέπει να είσαι αρκετά καλός για να μπορείς να βγάλεις hackers και ίσως teams κουλουπού. Αν δεν είσαι πολύ αρκετά καλός τουλάχιστον να έχεις κάποιο skill για να μπορείς να βάλεις teams, hackers κλπ. Ίσως δυσκολευτείς αρκετά πολύ να κάνεις βίντεο εδώ πέρα ή να βγάλεις game τέλος πάντων να νικήσεις. Γιατί εντάξει, είναι κάνω όλοι team, υπάρχουν και πολλοί hackers επειδή ξέρω εγώ νευριάζουμε με τους καλούς παίχτες επειδή υπάρχουν και καλοί παίχτες. Αν δεν το θυμάστε υπάρχουν και καλοί παίχτες. Οπότε ναι. Γι' αυτό βάζουν hacks περισσότεροι και ξέρω εγώ. Θέλεις κάποιο skill. Θέλεις βασικά αρκετά skill για να νικήσεις εδώ πέρα game. Έτσι όπως έχει γίνει τώρα τα SG στο NPC Gamer. Αλλά τι να κάνουμε, άμα είσαι καλός, ναι, μπορείς να βγάλεις άνετα. Ναι, μπορείς να βγάλεις άνετα τέτοιο. Record, game, οτιδήποτε. Τώρα για τα Bad Lion SG, συνήθως. Βασικά,
πετυχαίνεις, εκεί πέρα πετυχαίνεις πολλούς Έλληνες, ωραία, γιατί απευθύνομαι σε ελληνικό κοινό. Πετυχαίνεις πολλούς Έλληνες, όπου οι Έλληνες συνήθως κάνουν team, από πολλά, μεγάλο αριθμό team, έως και 15 άτομα που είναι bannable στο Badline, οπότε δεν είναι καλό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να το αποτρέψουμε. Οπότε εκεί πέρα αυτό που να κάνεις είναι να μπορείς να τα βάζεις με teams. Ωραία, δηλαδή να νικάς. Να μπορείς να σκοτώνεις double teams, triple teams, τέτραπλά teams, πενταπλά teams, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν βαριέμαι να το σκεφτώ στα αγγλικά τώρα. Ναι, οπότε και στα δύο, και στους δύο σερβερ θέλει κάποιο βασικό skill για να μπορείς να νικήσεις MCG, να βγάλεις goal, να βγάλεις το game, να νικήσεις δηλαδή, να πας deathmatch για να νικήσεις το deathmatch. Θέλει κάποια βασικά πράγματα σχετικά με MCG για να μπορείς να νικήσεις εδώ πέρα και στο Badline και στο MC Gamer. Τώρα, γεια σου! Τι είσαι? Τι κάνεις? Τι ακριβώς κάνεις? Γεια σου φίλε! Καλά είσαι? Τι κάνεις, καλά? Have a team! Τι have a team, ρε! Τι είναι και εσύ αυτός, have a team, λέει! Hey, have a team! Δεν μπορώ, μαλάκα! Have a team! Ρε φίλε, δεν μπορώ. Πρέπει να βρούμε μπό επίσης, γιατί βλέπετε εδώ, άρρωσε, 44, τον είχα σκοτώσει τώρα. Βαρκούλα, βαρκούλα, να σκυνηγήσω και εγώ, φίλε μου. Έχω και εγώ βαρκούλα, βαρκούλα. Οκ. Έχω το και βιάσει λίγο, δεν πειράζει όμως. Πάμε από στεριά, από ξηρά μάλλον. Ναι, όπως έλεγα, όπως συνεχίζω μάλλον το topic μου, για να παίξεις και να νικήσεις θέλεις βασικό knowledge και skills γύρω από τα MCSG και στον Badlan και στο MC Gamer. Τώρα, ουσιαστικά, ο MC Gamer, έτσι όπως έχει γίνει, πετύχει σε ένα game τουλάχιστον έναν hacker. Οπότε αυτό σε αναγκάζει είτε να σταματήσεις να πέσεις στο server, είτε να μάθεις να πέσεις ένα hacker και να τους νικάς. Οι περισσότεροι επειδή αρέσει το MCSG και γενικότερα τα survival games, αρέσει πολύ. Γεια σου φίλε! Hey, φίλε! Φίλε, have a team! Φίλε, have a team! Φίλε, δεν μπορείς να αφήσεις πας πουθενά τώρα, φίλε! Δεν μπορείς να πας πουθενά τώρα, sorry! Πουθενά όμως! Τώρα, πουθενά! Sorry, but have a team, φίλε! Οκ, και γκάπλ! Πάμε λίγο εδώ πέρα, να φτιαχτούμε λίγο. Να βλέπουμε, οκ, ευχαριστώ για το bow. Tank, combine στο 2, οκ, homage. Για ένα κλικ. Δεν πειράζει. Παμ, οκ, παμ. Παπα, γιατί λέω παπάμ, δεν ξέρω. Okay, γκάπλ, εδώ. Και, ναι, τα πέταξα μέσα στη σαβούρα. Οκ, εσάς σας θέλω γιατί θα κάνουμε damage τώρα. Πράγμα με το craft table πάλι. Πάμε πίσω. Από εδώ ήρθα, ναι. Ωραία, οπότε όπως έλεγα, ο MC Gamer σε αναγκάζει να μάθεις να παίζεις ενάντια σε hacker. Γιατί τώρα το να πάρεις να σταματήσεις να παίζεις MCG για έναν hacker δεν λέει. Οπότε σε αναγκάζει να μάθεις να παίζεις ενάντια σε hacker. Αφού μάθεις να παίζεις ενάντια σε hacker, θα σου φανεί πολύ εύκολο και πολύ αστείο. Και ακόμα και hackers. Και θα λες, θα είναι ακόμη πιο αστείο γιατί θα είναι hacker που θα έχει unfair advantage, δηλαδή και καλά. Θα έχει άδικο πλεονέκτημα ενάντια σου. Και θα τον νικάς και θα σε φάσει like a boss φάση, τέτοια φάση. Πολύ φάση λέω. Οπότε. Είναι πολύ ωραία. Τώρα ο Badlion σε αναγκάζει να μάθει να παίζει ενάντια σε team. Όπου και πάλι νιώθει ωραία, γιατί τώρα είναι δύο άτομα και ένας, όπου και πάλι έχουν πλεονέκτημα ενάντια σου, όπου και τους νικάς. Οπότε πάλι νιώθει ωραία. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι πως το καλό είναι να παίζει και στο server, και στο Badlion και στο MCSG. Το ποιο server έχει τα καλύτερα SG δεν μπορώ να το πω, γιατί για μένα και τα δύο SG είναι πολύ καλά. Α πούμε στον έναν θα. Στον ένα έχει πολύ καλά maps, στον άλλο να έχει πολύ καλά register hits. Εδώ πέρα MC Game δηλαδή. Επίσης έχουν πολύ καλά chest count, ας το πούμε έτσι. Και καλά πόσα chest και πού βρίσκονται σε κάθε map. Είναι γενικότερα fair και για την κατηγορία μου πρέπει να παίζει και στους δύο server αν θέλει να παίζει MCSG. Στον ένα μαθαίνεις να παίζει ένα Steam και στον άλλο ένα hacker. Οκ. Όχι pre gap, δεν κάνω pre gap. Τσι, θα παίξουμε και θα βγάλουμε τον bow. Έπεσε, α, όχι. Ναι. Τώρα εσύ. Τέγε φιλαράκι, δεν μπορείς να πας πιο πάνω. Μαλάκα, δεν μπορούμε. Όλοι τελειές. Οκ, λοιπόν. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like. Επίσης θα ήθελα να μοιραστείτε και τις δικές σας γνώμες στα σχόλια σχετικά με το θέμα που συζήτησα.
Επίσης, άμα είστε και εμείς θέλετε να ενημερώνεστε για τα περαιτέρω, μπορείτε να κάνετε ένα like. Τι λέω, να κάνετε μια εγγραφή. Και το λέμε στο επόμενο βίντεο. See ya.